Γιάννη, έλα. Και έρχεται ο Γιάννης. Και έτσι... Μισό λεπτό, παιδί. Γεια σας, κοπέλια. Καλώς σας μίλησατε. Άντε, πες τα σου, πες τα. Θα τα πω γιατί τα θυμάμαι καλύτερα, γι' αυτό δηλαδή. Πήγαμε και με φιλοξένησες, το θυμάσαι γιατί με φιλοξένησες. Και είχαμε κάτι στο στούντιο και λέγαμε τις ιστορίες της ζωής μας, οι οποίες ήταν χαρούμενες, αλλά σταθήκαμε σε κάτι πονεμένες, γιατί εκεί πουλάει, εκεί πιάνει δηλαδή. Και βασικά σε μια τέτοια ιστορία του Γιώργη, είχα στη τσέπη μου ταξιδεμένο ένα στιχάκι της Ελένης, το οποίο το είχα στη τσέπη μου ήδη καιρό εγώ. Εμένα μου αρέσει και μια φορά, άμα οι φίλοι μου δίνουν στιχάκια, όπως είναι η Ελένη Φωτάκη δηλαδή, τα βάζω στη τσέπη μου γιατί πού ξέρει κανένας πότε θα έρθει η ώρα να γραφτεί κάτι. Κανείς δεν ξέρει. Το έχω στη τσέπη μου έτσι. Και καθώς μου είπε μια ιστορία, δύο, ο Γιώργος, είπα και εγώ άλλες δύο, λέω εγώ έχω αυτό το χαρτί, το στιχάκι. Και μετά από τρεις μέρες, δεν ξέρω, πέντε, τέσσερις. Λιγότερες. Μια-δυο. Με πήρε τηλέφωνο και έτσι έγινε ο χειμωνανθός. Τον αποβαλούσα δηλαδή από την Κρήτη μέχρι την Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ήταν για να βγει αυτή η διαδρομή που έπρεπε να γίνει. Η Ελένη Φωτάκη είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Τη σταθερόμενη. Θα πει και άλλα τραγούδια δικά μου όμως ο Γιάννης και θα ξεκινήσουμε μέρα από αυτά. Και πριν είναι το ανέμο. Μας το δανείζει η Λιζέτα λίγο. Μπράβο, μπράβο! Ευχαριστούμε, Λιζέτα. Σ' αγαπάω με κουσουλέ! Σου μαθαίνω.